μετά τα εντέλεστε της διοίκησης του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τα οποία κλήθηκαν γιατροί της παιδιατρικής κλινικής να κάνουν πέραν του αριθμού εφημεριών τους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης ιατρών, οι γιατροί απάντησαν με εξώδικο, περιγράφοντας ότι με την εντατικοποίηση της εργασίας τους, πέραν των ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας, αρνούνται να εργαστούν και πως την ώρα που το σύστημα υγείας καταραίει, τα μέτρα που λαμβάνονται είναι από μηδαμινά έως ανύπαρκτα. Το εξώδικο είναι η κίνηση που κάναμε και είχαμε προειδοποίηση για αυτήν, έτσι ώστε να σταματήσουν δύο πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε σαφές ότι η διοίκηση με αυτόν τον τρόπο στα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και το δεύτερο, θέλουμε τη συνδρομή των δικαστικών αρχών, ώστε αυτή η λογική να σταματήσει και αν δεν σταματήσει, να έχουμε με τον πιο επίσημο τρόπο υποδείξει ποιος θα είναι υπεύθυνος εάν ομιγέννητο συμβεί ένα ιατρικό λάθος και μάλιστα σε παιδιατρικό ασθενή εξαιτίας της υπερεργασίας και της υπερεφημέρευσης που αναγκάζουν τους συναδέλφους μας. Περιμένουμε τώρα να δούμε την αντίδραση και τις εξελίξεις, αλλά δυστυχώς αυτά είναι απογοητευτικά σαν εξελίξη. Δεν νομίζω ότι μας κάνει αισιόδοξους. Τα πράγματα όλο και χειροτερεύουν. Οι γιατροί αναμένουν τις εξελίξεις και από τον εισαγγελέα, διευκρινίζοντας ότι νομιμοποιούνται μετά το εξώδικο που έστειλαν. Στο τέλος του μήνα, αν λόγω αδυναμίας να βγουν οι εφημερίες, τους ζητηθεί και πάλι να λειτουργήσουν με εντέλεσθε, οι ίδιοι δεν θα ανταποκριθούν, καταγγέλλοντας ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας πρακτικής για να μπαλωθούν τα κενά, μόνο ανασφάλεια και κινδύνους ελοχεύουν για τους ασθενείς. Άλλωστε, είναι απολύτως τεκμηριωμένο νομικά γιατί το εντέλεσθε είναι παράνομο, αλλά ευελπιστώ και στην άποψη του τοπικού εισαγγελέα, ώστε να βάλει φρένο και να καταδείξει τους υπεύθυνους στις διοικήσεις των νοσοκομείων και της ΥΠΕ. Μετά την παιδιατρική, όπως αναφέρουν, στα τέλη του μήνα, την ίδια απογοητευτική κατάσταση θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου. Ένα νεογνό το οποίο γεννιέται και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μια επιπλοκή με ευτική ή χρειαστεί κάποια άμεση αντιμετώπιση από τη μονάδα νεογνών, πρακτικά πρέπει να βρεθεί κάποια λύση εκτός νοσοκομείου. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις τους τελευταίους μήνες στη μονάδα νεογνών καλύπτονταν με ιατρικό προσωπικό από το Παγνί. Κάτι που, όπως τόνισαν, δεν θα συνεχίσει να γίνεται το επόμενο διάστημα και που πρακτικά οδηγεί, όπως επισημαίνουν, στην αδυναμία να καλυφθούν εφημερίες με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στο τέλος του μήνα, ουσιαστικά υπάρχουν κενές εφημερίες. Αν δεν βρεθούν βοήθεια εκτός νοσοκομείου πια, ώστε να καλυφθούν αυτές οι εφημερίες, το τμήμα οφείλει να κλείσει. Αντίστοιχα, το δρόμο της κατάρρευσης, όπως περιγράφουν στο νοσοκομείο, έχουν ήδη πάρει και άλλα τμήματα και κλινικές. Από το ακτινολογικό, που είναι έτοιμο να κλείσει, μέχρι τη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά και τις παθολογικές. Τα περιφερικά νοσοκομεία και στην προκειμένη περίπτωση για την πόλη μας, το Βενιζέλιο, υπάρχει κατά τη γνώμη μας οργανωμένο σχέδιο να μετατραπούν σε κέντρα υγείας. Κατά συνέπεια, όλες οι κλινικές, η μία μετά την άλλη, αν δεν κλείνουν, τουλάχιστον θα υποβαθμίζονται. Ουσιαστικά είναι πάρα πολλά τα τμήματα τα οποία περιμένουν ποιο θα είναι το επόμενο που θα καταρρεύσει.